Της εκπαίδευσης και 13.000 μαθητές των δημόσιων νηπιαγωγείων θα ηχήσει αύριο. Με σύμμαχο την εμπειρία των προηγούμενων τριών χρόνων που τους έδωσε η πανδημία, οι μαθητές θα αρχίσουν τη χρονιά με φυσική παρουσία. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν δεν διαφέρουν από τα περσινά. Η χρήση προστατευτικής μάσκας για τα παιδιά κάτω των 12 ετών είναι υποχρεωτική, ενώ οι μεγαλύτεροι προτρέπονται να την χρησιμοποιούν. Κινητές μονάδες δειγματοληψίας θα βρίσκονται στις σχολικές μονάδες για την προαιρετική υποβολή σε τεστ των μαθητών της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού. Παράλληλα, σε πολλά σχολεία έχουν τοποθετηθεί μονάδες ανία. Οι δασκάλοι, ωστόσο, αναμενούν ότι θα προκύψουν προβλήματα τα επόμενα 24 ώρα. Ως που έτσι είχαμε καταθέσει διάφορες εισηγήσεις ως προς αυτό. Πρόσληψη πλέον βοηθητικού προσωπικού, διενέργεια rapid test και σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες παιδιών, βεβαίως με τη συγκατάθεση των γονιών. Υπάρχουν δυστυχώς ακόμη αναφορές για λήψεις μονών φρανίων σε αριθμό σχολείου. Πείρας και σύμφωνα και με τα προηγούμενα χρόνια, αναμένουμε ότι διάφορα ζητήματα θα προκύψουν τα επόμενα 24 ώρα. Όσο αφορά την ιχνηλάτιση, παραμένει συντακτική του Σταυρού, δηλαδή αν βρεθεί ένα κρούσμα στην τάξη, τότε παραμένουν στο σπίτι μόνο τα παιδιά που κάθονται μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά του παιδιού που είναι θετικό στον ιό. Αν είναι ο εκπαιδευτικός θετικός στον ιό, μένουν στο σπίτι τα παιδιά της πρώτης σειράς. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη συνέχεια μέσα από τη φυσική παρουσία των παιδιών για να πάρουν αυτά τα οποία εκπαιδευτικά πρέπει να πάρουν για τη συνέχεια της ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν συνολικά 330 δημοτικά σχολεία, 271 δημόσια νηπιαγωγεία και 9 σχολεία ειδικής εκπαίδευσης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, καθώς και άλλες ανάγκες της στελέχωσης, οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό υπολογίζεται στις 4.532 δάσκαλοι δημοτικής εκπαίδευσης.